Κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, κανένα δημοσιονομικό κενό σε ό,τι αφορά το 16. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στα νησιά, δηλαδή το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στα νησιά, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι επίσης μια κίνηση η οποία έρχεται να στηρίξει πληθυσμούς και περιοχές οι οποίες σήκωσαν το βάρος της προσφυγικής κρίσης, αποτελεί ένα μέτρο ελάχιστης αναγνώρισης σε ό,τι έχουν κάνει αυτές οι περιοχές, σε ό,τι έχουν κάνει οι νησιώτες μας, υποστηρίζοντας και κρατώντας την πλάτη τους στο σύνολο της Ευρώπης. Όχι μόνο τις αξίες της, αλλά και την ίδια την ευρωπαϊκή παράδοση της αλληλεγγύης στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η αντίδραση των θεσμών, η αντίδραση των δανειστών μας δεν πρόκειται να είναι αυτή την οποία πολλοί ή κάποιοι, όχι πολλοί, κάποιοι θα ευελπιστούσαν. Την περιμένετε κι εσείς αυτή την αντίδραση, δεν την ξέρετε, δεν ενημερώσατε, δεν μιλήσατε, δεν είπατε τι σκοπεύετε να κάνετε. Το ξέρουν ή όχι οι δανειστές? Αυτή τη στιγμή το ξέρουν. Αυτή τη στιγμή το ξέρουν όλοι. Το ήξεραν πριν ή όχι? Σας απάντησα ότι με δεδομένο ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης, αρχίζει να επιτυγχάνεται ο στόχος, νομίζω ότι είμαστε πλήρως και απολύτως εντός της συμφωνίας. Με χρονοδιάγραμμα για τις κινήσεις αυτές τον Απρίλιο, το είπατε κι εσείς. Να πιστοποιείτε πρώτα το πλεώνασμα και στη συνέχεια να διανέμετε με τον τρόπο. Τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν βιαστήκαμε, θα σας πω. Τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταγράφουν την υπεραπόδοση των εσόδων και τα 617 εκατομμύρια που είναι 4,7 φορές, 5 φορές πάνω από την περικοπή του ΕΚΑΣ, η 13η σύνταξη δηλαδή, στην πραγματικότητα, αποτελεί μια δαπάνη η οποία δεν θέτει σε κανέναν απολύτως κίνδυνο τους στόχους για πρωτογενές πλεώνασμα το 2016. Υπήρξε αντίδραση επίσημη από την πλευρά των δανειστών, επικοινώνησαν μαζί σας σήμερα? Δεν υπάρχει απολύτως καμία αντίδραση και νομίζω ότι δεν πρόκειται κιόλας να υπάρξει, καθώς όπως σας είπα, είναι απολύτως στην ευχέρεια της ελληνικής κυβέρνησης να κατανείμει τις δαπάνες της κατά τον τρόπο τον οποίο θεωρεί εκείνη πιο αποτελεσματικό και πιο ορθό κοινωνικά. Αν υπάρξει δεν δυσφορία, είμαστε απικία, ξέρετε. Αν υπάρξει δυσφορία. Αν υπάρξει δυσφορία. Αν υπάρξει δυσφορία θα το συζητήσουμε. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με δεδομένα όσα σας είπα προηγουμένως. Αν υποθετικά μιλώντας πάντα, σας ζητήσουν να το παγώσετε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Απολύτως. Μάλιστα. Σας ρωτήσω λοιπόν και 2-3 θεσμικά πράγματα. Για ποιο λόγο χθες μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ, άρον-άρον θα έλεγε κανείς, μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, έσπευσε στο Μαξίμου να κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός και δεν περίμενε να τις κάνει, από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Δεν θα ήταν και θεσμικά πιο σωστό? Έχω ακούσει αυτή την κριτική εκ μέρους και του κυρίου Δένδη, αν δεν κάνω λάθος, από τη Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση του προϋπολογισμού αφορά τον προϋπολογισμό του 2017, αφορά μια γενική συζήτηση για την πορεία της οικονομίας και την γενική κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η επιλογή του Πρωθυπουργού νομίζω ότι ήταν ορθή, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή όλοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού γνωρίζουν ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και με αυτή την έννοια μπορούν να τοποθετηθούν και οι βουλευτές όλων των υπόλοιπων κομμάτων, να τοποθετηθούν οι βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά, αλλά και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε ό,τι αφορά την εξαγγελία αυτή, τη δέσμευση αυτή του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αντίθετα με όσα ισχυρίζονται κάποιοι, εμπλουτίζεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Μάθαμε χθες ότι θεωρείτε χαμηλοσυνταξιούχους αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ. Αυτούς θα βοηθήσετε σε προτεραιότητα? Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Το μέτρο το οποίο εξαγγείλαμε είναι αντισυμμετρικό. Δηλαδή, όσο μικρότερη σύνταξη παίρνει κανείς, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το βοήθημα και σταματά το βοήθημα σε εκείνους οι οποίοι παίρνουν 850 ευρώ. Ξεκινάει από αυτούς, ακόμα και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι οποίοι ρωτούν σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, αν περιλαμβάνονται στο μέτρο. Κατεξοχήν συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι λοιπόν των 100 ευρώ, των 200 ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με συντάξεις της τάξης των 100 και των 200 ευρώ, θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι
από τα 617 εκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια θα έχουμε μια αντιστρόφως ανάλογη διαβάθμιση, ναι, κατανομή του ποσού. Η αλήθεια είναι ότι το περιμένουμε πώς και πώς το ποσό αυτό οι συνταξιούχοι και μπράβο σας, ήταν ένα πολύ καλό βήμα που το κάνατε και μακάρι να ολοκληρωθεί και να παγιωθεί για να μιλάμε για 13η σύνταξη, γιατί βιαστήκατε να το πείτε 13η σύνταξη, ενώ είναι ένα βοήθημα άπαξ. Είναι ένα βοήθημα άπαξ, ωστόσο θεωρούμε ότι αν η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, θα έχουμε τη δυνατότητα να το παγιώσουμε και μετά το 2016, δηλαδή και για το 2017 και πάει λέγοντας. Μακάρι. Αυτά εξαρτώνται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει απολύτως σαφές είναι ότι για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη των πιο αδύνατων συμπολιτών και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, έχουμε δώσει δείγματα γραφής για αυτήν την... Διαβάζοντας κανείς ανάμεσα στις γραμμές, θέλω να μου το πείτε, εγώ σας το είπα και πριν από λίγο, σας ακούσαμε να λέτε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι αυτοί των 800 ευρώ. Έτσι το εξέλαβα εγώ δημοσιογραφικά. Πράγμα που με κάνει να υποθέτω και γι' αυτό και σας ρωτάω κιόλας, αν οι όποιες περικοπές μπορεί να έρθουν, αν περάσει του Δουνουτού, βάζω πολλά αν στην κουβέντα, αλλά πολλά αν στο παρελθόν τα έχουμε δει να γίνονται πράξη και γι' αυτό σας τα βάζω στο τραπέζι, είναι αν λοιπόν οι συνταξιούχοι των 1.000 ευρώ θεωρούνται για σας συνταξιούχοι που μπορούν να υποστούν περισσότερες περικοπές εν καιρό στις συντάξεις τους. Δεν θα περάσει του Δουνουτού. Δεν είναι δεδικασμένο δηλαδή το χθεσινό για σας, λέτε. Ακούστε, έχουμε σε όλους τους τόνους δηλώσει και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ο Υπουργός Οικονομικών στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έχω πει και εγώ αρκετές φορές, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, του οποίου ο λόγος είναι και ο βασικός, ο οποίος καθορίζει την πολιτική της κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε μέτρα 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό το οποίο δηλαδή ζητάει το Δουνουτού, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε κανένα μέτρο για μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτή είναι σαφής και κατηγορηματική δήλωση της κυβέρνησης, είναι σαφής και κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε πίσω από αυτήν τη δέσμευση. Δεν βγαίνει, κύριε Δανακόπουλε. Κι όμως. Θα σας θυμίσω ότι τον προηγούμενο Μάη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε την ίδια θέση για το 2018. Δηλαδή μας έλεγε ότι με βάση τις δικές του εκτιμήσεις, οι οποίες ήταν διαφορετικές από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, διαφορετικές από τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, διαφορετικές από τις εκτιμήσεις της Eurostat, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018. Και ζήταγε τη λήψη έξτρα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ μέτρα για το 2018. Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι το Δουνουτού ήταν εξαιρετικά κατηγορηματικό στον τρόπο με τον οποίο απαιτούσε τη λήψη αυτών των μέτρων, δημιουργήθηκε ένας πολιτικός συσχετισμός στην Ευρώπη που μας επέτρεψε να κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση άνευ μέτρων. Κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι ζούμε το δεύτερο επεισόδιο του ίδιου μόνο έργου. Μόνο που έχουν αλλάξει παίκτες στην Ευρώπη, μόνο οι καινούργοι παίκτες που έρχονται δεν είναι θετικά κείμενοι προς εσάς, δεν είναι δηλαδή της σοσιαλιστικής και της αριστερής πλευράς, είναι η ακριβώς αντίθετη και επίσης δεν έχετε το χρόνο για να το κάνετε αυτό. Σε 10 μέρες, 20 μέρες, πότε πάει, 20 Ιανουαρίου, αναλαμβάνει ο Τραμπ. Και δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ασκήσει. Είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του Δουνουτού, ναι, η Αμερική. Δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ασκήσει σε σχέση με την Ευρώπη. Θα σας δηλαδή, πω. Η βιασύνη σας να κλείσετε τις διαπραγματεύσεις νωρίς, 5 Δεκέμβρη, το χάσατε αυτό. Τώρα πάτε τέλος χρόνου, αναρωτιέμαι αν θα το προλάβετε, έχει να κάνει και με αυτά. Γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Μην θεωρείτε ότι η αλλαγή στα πρόσωπα επηρεάζει τόσο πολύ την πολιτική στάση δυνάμεων οι οποίες στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γεωπολιτική κατάσταση έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Σας λέω λοιπόν ότι έχω ακούσει αυτή την ανάλυση περί της αδυναμίας πλέον της ελληνικής κυβέρνησης να βρει συμμάχους στο εξωτερικό. Δεν τη συμμερίζομαι. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη μία πολιτική αμφισβήτησης της λιτότητας. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χθες ο κύριος Ράις για άλλη μια φορά, δημοσίως βέβαια, αμφισβήτησε το ότι η Ελλάδα αντέχει περισσότερη λιτότητα. Επομένως, νομίζω ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα σημείο ισορροπίας. Χαμηλότερα πλεονάσματα. Βεβαίως.
Ναι, ο Σόιμπλε απ' την άλλη όμως επιμένει στο 3,5. Ναι, και σας λέω ότι το σημείο ισορροπίας στο οποίο θα βρεθεί είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα σημείο, όχι κατά πάσα πιθανότητα, αν βρεθεί σημείο ισορροπίας που εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί σημείο ισορροπίας, δεν θα περιλαμβάνει τη λήψη νέων μέτρων. Να σας ρωτήσω, πού στηρίζετε αυτή την αισιοδοξία? Μακάρι να ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά στηρίζεστε σε ποιο γεγονός, ότι θα κάνει πίσω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή, συγγνώμη, με συγχωρείτε, το Σόιμπλε, για να περάσει το χαμηλό πλεώνασμα που αρχικό ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε και τη λήψη νέων μέτρων και το 2018. Κατά τον ίδιο τρόπο που έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα για το 2018. Πέρασε ο κόφτης για το 18. Βεβαίως. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν το φτάσατε το πλεώνασμα. Το Ταμείο δεν δέχθηκε ποτέ τον κόφτη. Πώς? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε τις αντιρρήσεις του σε ό,τι αφορά τον κόφτη. Ήταν ακριβώς ένα σημείο συμβιβασμού, ένα σημείο ισορροπίας. Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Και πέρασε του Σόιμπλε. Ήρθε ο κόφτης στη ζωή μας. Δεν πέρασε του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Ήταν το σημείο ισορροπίας το οποίο βρέθηκε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση. Το σημείο ισορροπίας λοιπόν για την επόμενη αξιολόγηση. Ποια μπορεί να είναι? Από τη στιγμή που ο Σόιμπλε ζητάει 3,5% για 10 χρόνια και το Ταμείο λέει ή 1,5% πόσο προτείνει χαμηλότερο πλεώνασμα, ή αν θέλετε 3,5%. Πάρτε και αυτά τα μέτρα αρχικώς. Λοιπόν, αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, καθώς και η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από ό,τι φάνηκε χθες, θα είναι μια στάση πίεσης για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ελπίζουμε αυτό να το δούμε και στην πράξη εντός των διαπραγματεύσεων, διότι μέχρι στιγμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίως μιλάει για 1,5%, αλλά όταν έρχεται η ώρα πιέζει από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Να δούμε ποια θα είναι η στάση των δανειστών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα επανεκκινήσουν σύντομα. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η ελληνική κυβέρνηση θα υποχωρήσει σε μια παράλογη οικονομικά και κοινωνικά απέτηση για τη λήψη νέων μέτρων. Γιατί έχουμε εναλλακτική? Αν είναι παράλογη και δύσκολη και σκληρή και αβάσταχτη και πραγματικά εξουθενωτική η καινούργια πρόταση που θα σας φέρουν στο τραπέζι. Σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Τους έχουμε δει να συμφωνούν εύκολα μεταξύ τους και να πιέζουν την ελληνική πλευρά. Έχουμε περιθώρια να την αρνηθούμε την πίεση αυτή, την πρόταση αυτή? Τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι και θα πάμε σε τι? Από τη μεριά των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και από τη μεγαλύτερη πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών έχει γίνει απολύτως κατανοητό ότι η Ελλάδα δεν αντέχει νέα μέτρα. Έχει γίνει επίσης απολύτως κατανοητό το ότι τηρεί τα συμφωνηθέντα και τα τηρεί με μεγάλη συνέπεια, διότι καλώς ή κακώς υπογράφτηκε η συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου και από εκεί και πέρα εμείς υλοποιούμε τη συμφωνία έτσι όπως οφείλουμε να κάνουμε. Αυτό έχει γίνει απολύτως κατανοητό από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από την συντριπτική πλειονότητα των κρατών και γι' αυτό σας λέω ότι ο πολιτικός συσχετισμός ο οποίος διαμορφώνεται μπορεί να είναι ευνοϊκός για τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Καταλαβαίνω ότι όταν μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας διαπραγμάτευσης όλοι οι παίχτες εντείνουν τις πιέσεις τους προς όλες τις πλευρές, αλλά νομίζω ότι έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον αποδείχθηκε το Μάη, ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα να βρίσκει σημεία συμβιβασμού και να περνάει στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι τελικά θα έχουμε θετική είδηση σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Έχουμε περιθώρια, έχουμε εναλλακτική σε περίπτωση που πιεστούμε πάρα πολύ. Το ρωτάω σε κάθε έναν από την κυβέρνησή σας που έρχεται και κάθεται σε αυτό το τραπέζι. Απάντηση δεν έχω πάρει. Όταν δεν έχεις εναλλακτική λύση, τότε υποχρεούσε να δεχτείς ακόμη και τα πιο σκληρά μέτρα που θα σου προτείνουν. Κοιτάξτε, κανείς αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, κανείς σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν επιθυμεί μια νέα αιστεία αβεβαιότητας και δεν επιθυμεί αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης. Μιλάει ακόμη για Brexit ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε μπορεί να μιλάει για Brexit, αλλά σας λέω ότι αυτός ο συσχετισμός ο οποίος διαμορφώνεται στην Ευρώπη, έχει ήδη διαμορφωθεί στην Ευρώπη, είναι τέτοιος που δεν θα επιτρέψει την αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα. Εσείς δεν ενοχλείστε όταν ακούτε συνεχώς το Brexit?
Σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από την πολιτική που ασκείται και από τα κεφάλια σας. Κοιτάξτε, διαπραγματεύεται. Το ζήτημα του Brexit, όπως δείχνουν όλοι οι διεθνείς αναλυτές, όπως συζητείται με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια πια σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει. Τώρα, το αν το επαναφέρει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών για διαπραγματευτικούς λόγους, εντάξει, είναι δικό του ζήτημα. Όμως σας λέω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν επιθυμεί αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας. Υπάρχει αβεβαιότητα στην Ιταλία. Υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με το δημοψήφισμα, το Brexit. Υπάρχει αβεβαιότητα με την κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία με την νέα αμερικανική διοίκηση. Υπάρχει ένα γενικό κλίμα, υπάρχει βεβαίως το προσφυγικό. Υπάρχει λοιπόν ένα γενικό κλίμα στο οποίο δεν θέλει κανείς να προσθέσει άλλη μια εστία αβεβαιότητας. Μας ρωτούν πολλοί φίλοι που παρακολουθούν τώρα εδώ και βλέπω επικοινωνούν μαζί μας, γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα δίνετε στον ιδιωτικό τομέα που τα χρωστάτε τόσο καιρό, γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα δίνετε στους μισθωτούς των 600 ευρώ, πότε θα πάρουν επίδομα θέρμανσης οι άνθρωποι αυτοί. Μας ρωτούν γιατί δεν τα δίνετε στους ανέργους. Ξέρω ότι δεν είστε ο Ιησούς Χριστός να κάνετε θαύμα στο γάμο της Κανά και να τα πολλαπλασιάσετε τα χρήματα αυτά, αλλά αυτοί δεν να οφείλουν απαντήσω, να έχουν μια απάντηση βεβαίως από εσάς. Να απαντήσω σε ένα-ένα τα ερωτήματα. Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί και για το 2017. Θα δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα υπάρξει κανονική διανομή του επιδόματος θέρμανσης. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, επιλέχθηκε να δοθούν τα χρήματα αυτά σε μια ομάδα του πληθυσμού, σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις συντάξης τους και έχουν δει τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά μέσα σε μια εφταετία. Αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Αλλά ξέρετε ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Απ' τη μία αρπάζετε το ψωμί από το τραπέζι εκατομμυρίων ανθρώπων και απ' την άλλη τους πετάτε κάποια ψίχουλα για να εξαγοράσετε, φαντάζομαι, τη στήριξή τους. Σας ακούγεται σκληρή η κριτική? Ναι, ναι, πάρα πολύ. 617 εκατομμύρια. Είναι η κριτική που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Σαμαρά όταν έδωσε το δικό του μέρισμα. Διαβάζω ακριβώς τα λόγια του. 617 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι είναι ψίχουλα. Επίσης, θυμηθείτε ότι τότε είχε δώσει 500 ο Σαμαράς. Είχε δώσει 450 με έντοκο γραμμάτιο. Και σας διάβασα απόσπασμα από την ομιλία του. Με έντοκο γραμμάτιο. Ναι, ναι, θα σας πω. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση, διότι ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν προέκυπτε από υπεραπόδοση εισόδων. Εκεί ήταν το προεκλογικό μέτρο το οποίο είχε αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς, βλέποντας ότι το πρόγραμμα το οποίο είχε συμφωνήσει πέφτει έξω, βλέποντας ότι η φαντασιοπληξία του success story οδηγεί στα βράχια, επέλεξε να ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδο και τελικά είδαμε τι έγραψε ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός έγραψε ότι απέτυχε στο στόχο του, πετυχαίνοντας 0,2 πρωτογενές πλεόνασμα το 2014, ενώ ο στόχος του ήταν 1,5%. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή λέμε ότι και το στόχο πετυχαίνουμε και δεν ρίχνουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε συμφωνήσει στα βράχια και την ίδια στιγμή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ομάδα αυτή του πληθυσμού, η οποία το έχει περισσότερο ανάγκη. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, θα μείνετε κοντά μας. Ναι. Θα συνεχίσω να φέρνω και τις δικές σας ερωτήσεις στο τραπέζι. Περισσότερες έχουν να κάνουν με φτωχούς, με ανέργους, με ανθρώπους που είναι απλήρωτοι από τη δουλειά τους, εργαζόμενοι που μένουν απλήρωτοι. Θα σας τις μεταφέρω αμέσως μετά. Διάλειμμα μας πρώτα. Τηλεφωνήστε στο 1647 γιατί τρέχει προσφορά μας και τα λέμε αμέσως μετά.